Ζήσε χωρίς να πουλάς και να αγοράζεις. Πάμε προς το βουνό. Μέχρι εδώ ήρθαμε δωρεάν με τις συγκοινωνίες. Ηλεκτρικό μετρό, λεωφορεία. Δεν πληρώνουμε τίποτα ως γνωστό, διότι το κράτος των Εβραίων Σιωνιστών θέλει να μας εκδικηθεί. Διότι μας έχει αποκλείσει, επειδή δεχόμαστε τα συστήματά του, αφημί, άμκα, ηλεκτρονικές κάρτες και όλα αυτά, και μας εκδικείται. Και εμείς λοιπόν εκδικούμαστε αυτό το φασιστικό εβραϊκό κράτος και δεν πληρώνουμε τίποτα. Ζεις εγώ να πουλάς χωρίς χρήματα. Δεν χρειαζόμαστε χρήματα. Τώρα τραβάμε 3 χιλιόμετρα με τα πόδια για να βγούμε στη μετάνοιά μας. Αντισταθείτε στην κοσμοκρατία του Αντιχρίστου. Η ζωή αυτή είναι σταυρός. Σηκώστε το σταυρό σας. Δεν χρειαζόμαστε χρήματα. Τι να τα κάνουμε. Δόξα σε ο Θεός. Ο Θεός θα φροντίσει. Ο καλός μας Θεός. Με 5 άρτους και 2 ψάρια τάισε τόσους χιλιάδες ανθρώπους. Έτσι θα ταΐσει και εμάς. Μην παίρνετε λοιπόν τα συστήματα του Αντιχρίστου για τα πεινάσετε. Και μην πληρώνετε τίποτα και κανέναν. Έχουμε διανύσει περίπου 2 χιλιόμετρα πεζοπορία και συνεχίζουμε στα κακοτράχαλα βουνά να ανεβούμε να πάμε στη μετάνοιά μας. Ζήσε χωρίς να πουλάς και να αγοράζεις. Έξω από όλα τα συστήματα. Έτσι πρέπει να κάνουμε αν θέλουμε να σώσουμε την ψυχή μας. Ο Κύριος είπε, όσοι στέλνει πίσω μου ακολουθούν, να αρνηθεί τον εαυτό του και να σηκώσει το σταυρό του. Στενή και τεθλιμμένη οδός, η απάγουσα εις τη ζωή. Αυτή πρέπει να βαδίσουμε και όχι την πλατιά και ευρύχωρη που οδηγεί στην αιώνια κόλαση. Λοιπόν, ας σηκώσουμε όλοι το σταυρό μας και να ακολουθήσουμε τον Κύριό μας. Έχουμε ακόμα κανένα χιλιόμετρο και συνεχίζουμε. Δόξα σε ο Θεός. Φτάσαμε λοιπόν στη μετάνοιά μας μετά από μια ανάβαση. Είχαμε περίπου πάνω από 3 χιλιόμετρα την ανάβαση που κάναμε. Φτάσαμε στο προορισμό μας. Στη μετάνοιά μας θα ετοιμάσουμε τώρα το εξοκλήσι στο προφήτη Ηλία για θα τελέσουμε αγρυπνή απόψε από τις 10 μέχρι το πρωί. Χρειαζόμαστε το ιερό ευχέλαιο, αφού δεν έχουμε συστήματα αφημί και άμκα. Χρειαζόμαστε το ιερό ευχέλαιο και εν συνεχεία έχουμε και τα βότανα που μας έδωσε ο Θεός. Το σκορπιδόκορτο λοιπόν σκορπάει όλες τις ασθένειες. Το βράζουμε και το πίνουμε χωρίς ζάχαρη και είναι πολύ καλό. Κάνει καλό σε όλα. Δόξα σε Θεό, ζει κύριε σε Θεό. Ζήσε χωρίς να πουλάς και να αγοράζεις. Έχουμε έρθει στη μετάνοιά μας και μέχρι να ξεκινήσει η αγρυπνία. Βράσαμε το σκορπιδόχορτο να πιούμε και είμαστε εδώ στο δωματιάκι και καθόμαστε κάτω από το φως των κεριών, διότι εδώ δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα. Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι του διαβόλου, είναι του σατανά. Το φως του κυρίου είναι φως ηλαρών και είναι το φως των κεριών και των κατηλιών.